Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκδότρια και συγγραφέας κυρία Ελένη Κεκροπούλου, ο συγγραφέας Ευστάθιος Λιακόπουλος, ο ψυχίατρος κύριος Ιωάννης Αυγουστάτος, ενώ τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα επιμεληθούν η σολίστη Ιωάννα Γιαρένη στο πιάνο και ο Δημήτρης Αργυρίου στο σαξόφωνο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε έναν σημαντικό συγγραφέα των εκδόσεών μας και για τον οποίο θα μιλήσουν δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι του τόπου μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι απόψε ο εκδοτικός οίκος Ενάλιος συμπληρώνει 19 χρόνια συνεχούς δουλειάς, συνεχούς προσπάθειας. Έχουμε εκδώσει πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι σημαντικά. Νομίζω ότι έχουν κάνει τη διαφορά στην ελληνική αγορά. Έχουμε δουλέψει πολύ με τη φιλοσοφία, με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τη σύγχρονη. Επίσης με τη θρησκεολογία, ιστορία. Ο εκδοτικός οίκος Ενάλιος αισθάνεται υπερήφανος κάθε φορά που εκδίδει ένα βιβλίο τόσο πνευματικό, τόσο εσωτερικό, τόσο σημαντικό όπως το βιβλίο αυτό, που είναι μια μετάφραση στην ουσία του Tao Te Ching από τον Ευγένιο Γιαρένη, που είναι ένας άνθρωπος με βαθύ πνεύμα. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Δεν πρέπει να μιλήσω εγώ για το βιβλίο όταν υπάρχει δίπλα μου ο κύριος Λιακόπουλος, ο κύριος Αυγουστάτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και μας τιμάτε 19 χρόνια με το να αγοράζετε τα βιβλία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί ο Ευγένιος είναι μία αδελφή ψυχή και ανήκει σε εκείνους οι οποίοι σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει υποβαθμιστεί αφόρητα, δημιουργεί ανοίγματα υπερβατικά. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα βιβλίων όπως είναι αυτό για το οποίο απόψε θα μιλήσουμε, είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται από τους πνευματικούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο σαν μία Αγία Γραφή όπου δεν είναι δυνατόν ούτε μια κεραία να αλλάξει από τα δεδομένα της. Προσφέρεται και έτσι κάθε ένας ο οποίος έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει αυτό το κείμενο το μεταφέρει, με ευθύνη του βέβαια, στον τόπο του, στη γλώσσα του, στο άμεσο περιβάλλον του. Με την έννοια αυτή λοιπόν, κάθε προσπάθεια η οποία γίνεται για να δοθεί μεγαλύτερη και ευρύτερη έκταση και αντίληψη για αυτό το κείμενο είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απολύτως ελπιδοφόρα.